Στα αζήτητα παραμένουν τα κηπευτικά της Ιεράπετρας, με τους αγρότες να είναι σε απόγνωση. Μια δύσκολη καλλιεργητική χρονιά που δυστυχώς λόγω των προβλημάτων παρουσιάστηκαν στην εμπορία λόγω κορονοϊού και είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφική στην ουσία χρονιά για τους καλλιεργητές των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, να έχουμε μια συνέχεια και στις καλοκαιρινές καλλιέργειες και να επικρατεί ακριβώς το ίδιο σκηνικό σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πώλησης. Φτάσαμε στο σημείο μετά το Πάσχα, δηλαδή πριν την Πρωτομαγιά, για πρώτη χρονιά, 35 χρόνια που καλλιεργώ, να μην μπορούμε να πουλήσουμε προϊόντα, να τα πετάμε, να ξεπατώνουμε αγκούρια και το μπάζα τα πετάμε. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή η καταστροφή ήταν πλήρης. Όλο το χειμώνα το φωνάζαμε, το λέγαμε, στέλναμε έγγραφα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλλά από πάνω από το Υπουργείο δεν μας δίνουν κανένα ενδιαφέρον. Νομίζουν ότι εδώ τα έχουν οικονομήσει το χειμώνα. Οι τιμές παραγωγού δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής, ενώ τα προϊόντα παραμένουν αδιάθετα, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στις χωματερές. Η απώρεια της μη εμπορικής κίνησης. Δεν υπάρχει κίνηση. Ο τουρισμός είναι μειωμένος. Η αγοραστική δύναμη στα σούπερ μάρκετ είναι μειωμένη. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, ταβέρνες, όλο το σύστημα το χορέκα δεν λειτουργεί. Οι τιμές ήταν ξεφτιλιστικές, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Και πετάνε τα αγγούρια ειδικά, τα πετάνε όλα. Οι μενζάνες ξεφτύλα. Και ενώ οι αγρότες της Ιεράπετρας άκουσαν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη σε πρόσφατη αγροτική τηλεδιάσκεψη να υπόσχεται στρεμματικές αποζημιώσεις και στον κλάδο των κηπευτικών, μέχρι στιγμής καμία επίσημη απόφαση δεν έχει πάρθει και καμία σχετική διαδικασία δεν έχει εκκινήσει. Ο κόσμος προσδοκεί τα χρήματα αυτά, γιατί τα υποσχέθηκε ο κύριος Βορύδης. Υποσχέθηκε, μάλιστα είχε ορίσει και χρονικό περιθώριο μέχρι τέλη Αυγούστου, αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε δεν ανακοινώνεται τίποτα. Ακόμα και κάποιες άλλες κατηγορίες που όπου έχουν ανακοινωθεί ότι θα πάρουν κάποιες αποζημιώσεις, βλέπουμε ότι μετατίθονται το Σεπτέμβριο. Πιστεύω ότι δεν θα λάβουμε χρήματα. Δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια πολιτική. Δηλαδή να δω ανθρώπους παράγοντες να έρθουν εδώ πέρα μετά από τόσο καιρό. Γιατί ο κορονοϊός δεν είναι τώρα, είναι μήνες. Δεν βλέπω αυτό το εξάμηνο σχεδόν. Δεν βλέπω εγώ να μας έχει αγγίξει πέρα από αοριστείες του κ. Βορύδη. Αοριστείες. Στην πράξη. Τα λουλούδια όμως πήραν αποζημίωση. Μπροστά στην καταστροφή που υποστήκαν οι ανθοπαραγωγοί, ρωτήστε τον ανθοπαραγωγό, να δούμε τι μπαλώσανε με τα λεπτά που πήραν. Με τον καιρό να περνά και τη ζημιά να μεγαλώνει μέρα-μέρα, η νέα καλλιεργητική περίοδος θα βρει τους αγρότες ανήμπορους να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Ο Σεπτέμβριος ίσως να είναι πάρα πολύ αργά για μας, γιατί ήδη θα έχει ξεκινήσει η καλλιεργητική χρονιά, αλλά δεν μας πιστώνουν πλέον ούτε γεωπόνοι ούτε χρηματοδοτικά ιδρύματα. Η κυβέρνηση πρέπει να δει από κοντά το θέμα των αποζημιώσεων στην παραγωγή εδώ, στα κηπευτικά. Οι παραγωγοί πρέπει να αποζημιωθούν, πρέπει να ενισχυθούν.